πολύ σύντομα να πω δύο λόγια, μιας και φιλοξενούμε, έχουμε τιμή να φιλοξενούμε αυτήν την εκδήλωση. Το πρώτο πράγμα, μόλις είδα λίγο την ατζέντα, μπορεί να φανεί λίγο παράξενο, αλλά εμένα μου έρθει στο μυαλό ένα βιβλίο που είχε βγει 32 χρόνια πριν, το βιβλίο «Νευρομάντης» του William Gibson, που ήταν ένα κυβερνοπάκ, αν θέλετε έτσι μυθιστόρημα, αφιερωμένο στην κυβερνοκουλτούρα, στον κυβερνοχώρο, το οποίο περιέγραφε ένα, ας το πούμε έτσι, δυστοπικό μέλλον. 32 χρόνια μετά, η συζήτηση για το πώς θα γίνει η διαχείριση της τεχνολογίας από τους πολίτες, η έννοια του πολίτη στο σύγχρονο περιβάλλον, το οποίο είναι γεμάτο ερεθίσματα, αλλαγές, μετασχηματισμούς σε όλους τους τομείς, παραμένει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτησης και με πάρα πολλές απολύξεις, με πάρα πολλές διασυνδέσεις, όχι μόνο με το χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και με όλες, αν θέλετε, τις επιστημονικές περιοχές. Τώρα, είναι δεδομένο και σίγουρο ότι σύγχρονα φαινόμενα και ζητήματα όπως ο εκδημοκρατισμός της ψηφιακής τεχνολογίας παραμένει ένα ζητούμενο, διότι πάνω στις επαναστατικές θετικές αλλαγές που επιφέρει η διάχυση και εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας εμφανίζεται επίσης και θέματα που έχουν να κάνουν με νέες μορφές ανισοτήτων, τόσο όσον αφορά και με την έννοια της προσβασιμότητας, όσον αφορά και με τις δυνατότητες της εκπαίδευσης που δίνεται στους πολίτες για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά βέβαια και θέματα τα οποία πραγματικά απασχολούν, είναι πολύ σοβαρά debate σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο και θέματα τα οποία βέβαια απασχολούν ευρύτερες επιστημονικές κοινότητες και όλους τους εκφραστές δημόσιας πολιτικής. Στο ερώτημα για ποια ψηφιακή πολιτεία στην Ελλάδα συζητάμε, εδώ μπορεί κανείς να δει ότι προφανώς έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα, προφανώς υπάρχουν δομές, υπάρχουν έργα, κάποια εκ των οποίων είναι και αρκετά καινοτόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δράσεις και projects τα οποία πραγματικά καταπολεμούν τη γραφειοκρατία, τη διαφάνεια, ευνοούν τους πολίτες και τις σχέσεις τους με το κράτος. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και οι διεθνείς μετρήσεις και οι δείκτες, οι οποίοι δείχνουν ότι η χώρα μας υστερεί σημαντικά. Και όχι απλώς υστερεί σημαντικά, αλλά είναι και μια χώρα η οποία υποχωρεί σταδιακά με το χρόνο για δύο λόγους. Πρώτον, η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και δεύτερον, ότι και άλλες χώρες τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από εμάς. Δεν θα αναφέρω το γνωστό παράδειγμα της Εστονίας ή της Μάλτας, όπου όλοι τις θεωρούν πλέον brand στο πώς αξιοποιούν την τεχνολογία σε επιμέρους τομείς. Η Εστονία, για παράδειγμα, για τις ψηφιακές υπογραφές στη δημόσια διοίκηση, η Μάλτα για το πόσο εύκολα μπορεί να προσελκύει κινηματογραφικές παραγωγές, video games και animation. Απ' την άλλη, η Ελλάδα δυστυχώς παραμένει. Είμαστε δηλαδή 26η ανάμεσα 28 χώρες στο δίχτυ των DESI. Παρουσιάζουμε υστέρηση ιδιαίτερα στο ρυθμό ανάπτυξης ψηφιακής οικονομίας και ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν έχουν επεκταθεί στο βαθμό που θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό. Και βέβαια έχουμε μια χαμηλή θέση, τη χαμηλότερη θέση όσον αφορά τις διαδικτυακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών. Επομένως, για να μην μακρηγορώ και σας κουράζω, αυτό που είναι αντιληπτό είναι ότι πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, πιο αποτελεσματικά και πιο αποφασιστικά. Να φτιαχτούν εκείνες οι υποδομές, να μετασχηματιστούν εκείνες οι δομές διαχείρισης των κονδυλίων που αφορούν τα ψηφιακά έργα, αλλά πρέπει να γίνουν και αλλαγές σε επίπεδο διεργασιών όσον αφορά και τις πολιτικές διακυβέρνησης, με βέβαια βασικό στόχο την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Και βέβαια, το θέμα της βελτίωσης των δικτών από μόνο του δεν αποτελεί λύση. Εδώ το πιο σημαντικό ζήτημα δεν είναι να βελτιώσουμε απλώς τους δείκτες, αλλά να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες πρόσβασης όλων των πολιτών σε χωρικό επίπεδο,
να ξεπεράσουμε ταξικού χαρακτήρα ανισότητα σε αφορά την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία με τις νέες τεχνολογίες. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πατάει και η πρόσφατη σύσταση του νέου Υπουργείου, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το Υπουργείο μας έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη και ένα σπουδαίο έργο να επιτελέσει. Ξεκινάει με πολύ υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε. Γνωρίζουμε ότι ήταν ένα χρόνιο αίτημα όλου του κλάδου στο ICT και ότι είναι ένα θετικό βήμα. Έχουμε εισπράξει δηλαδή τα θετικά σχόλια γι' αυτό, αλλά μέχρι αυτό να γίνει πράξη, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται να πάρθουν πιο αποφασιστικά βήματα όσον αφορά τη διαχείριση των υπαρχόντων έργων, αλλά και των μελλοντικών. Αν μου επιτρέπει, το καλό στη σύλληψη και στο κόνσεπτ αυτού του Υπουργείου είναι ότι συνδυάζει τρία πράγματα. Το περιεχόμενο, διότι αφορά μέσα μαζικής ενημέρωσης και οπτικοακουστικά μέσα ενημέρωσης και οπτικοακουστική παραγωγή. Τις υποδομές, διότι αφορά τη διαχείριση του φάσματος, αλλά και τις τηλεπικοινωνίες και βέβαια τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία βεβαίως πρέπει να ενισχυθεί η ένταξή τους και στον χώρο της δημόσιας διοίκησης. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη, αν θέλετε, εποπτεία και ευθύνη και προσπαθούμε να συνδυάσουμε επιμέρους κλάδους και αρμοδιότητες με έναν τρόπο ο οποίος όμως πρέπει να είναι αρμονικός και πρέπει να είναι και ευέλικτος. Άρα εδώ χρειαζόμαστε και τους ανθρώπους της αγοράς, τους ανθρώπους της πράξης, οι οποίοι σε καθημερινό επίπεδο πρέπει να λαμβάνουν γρήγορα αποφάσεις και να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, αλλά και την ακαδημαϊκή έρευνα, η οποία έχει το βάθος, έχει τη μεθοδολογία για να μας προστατέψει από λάθος έργα. Προφανώς το timing είναι πολύ σημαντικό, η χώρα υστερεί, πρέπει να τρέξουμε γρήγορα, αλλά επίσης δεν πρέπει να παρασυρθούμε και σε μια λογική ότι πρέπει να επιτύχουμε γρήγορες, σύντομες νίκες, οι οποίες διαστρέφουν ένα ευρύτερο όραμα, το οποίο για μας παραμένει κομβικό και είναι αυτό το όραμα της συμμετοχικής δημοκρατίας και της διάχυσης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας σε όλους τους πολίτες. Θα ήθελα επομένως να κλείσω εδώ και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστώ.